Καλησπέρα καταρχήν στο ακροατήριο. Πόσο χρόνο έχω, κύριε Σαράφη? Ένα τέταρτο. Τέταρτο, ολόκληρο που το δίνει. Ολόκληρο. Είπα προηγουμένω στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ισχύει νομίζω. Ποιο είπε? Και εκεί σε Ραγκαδά, ωραίο κάστρο. Έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, μαζεύουν συνεχώ περιοχέ καινούργιε. Λοιπόν, όπω είπε και ο Γιάννη στην αρχή, σήμερα ανοίγοντα την εκδήλωση, φέτο οι πανελλαδικέ πάθαμε μία παντολευρία. Πάθαμε όλοι, και οι μαθητέ και οι διδάσκοντε. Και αυτή η πανολευθερία οφείλονταν σε αυτή την παράγραφο του βιβλίου της πρώτης λυκείου, η οποία ορίζει μια έννοια καινούργια για τα παιδιά στην πρώτη λυκείου, η οποία μεριτό εκθέτει. Το βιβλίο κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή. Λέει, θα ορίσουμε τέτοιες παραστάσεις όπως το α, η στιγμή προς νη. Δηλαδή, ένας αριθμός ψωμένος σε ένα ρητό αριθμό. Θα ονομάσουμε, λέει, δυνάμεις μεριτό εκθέτη. Δεν τα ξέρουμε αυτά μέχρι τότε. Εμείς ξέρουμε από το γυμνάσιο, α στην Δευτέρα, στην Τρίτη με φυσικό αριθμό. Μάθαμε και το α στη μηδενική. Έτσι, μάθαμε και με ακέραιο εκθέτη. Με το μείον 2, μείον 3 κλπ. Μέχρι εκεί. Αυτά είναι καινούργια. Ορισμός θα γίνει με τέτοιο τρόπο, που είναι πολύ ωραίο. Μας εξηγεί πώς θα γίνει ο ορισμός. Δεν μας λέει μπαμ, πάρ' αυτό, το ονομάσουμε έτσι. Ώστε να διατηρούνται οι ιδιότητες των δυνάμεων που ξέρουμε από πριν με ακέραιο εκθέτη. Και λέει κάτω, τι θα πρέπει, για παράδειγμα, να σημαίνει το 3 στη 2 πέμπτα. Καινούργιο είναι αυτό το πράγμα. Άγνωστο. Λέει λοιπόν, αν απαιτήσουμε να ισχύει η ιδιότητα α εις την b και όλο εις την q, να κάνει α, π επί q, διότι αυτό ισχύει στις άλλες δυνάμεις, είναι πολύ απλό. Προπασιάζουμε, λέμε, τους εκθέτες. Αν θέλουμε να ισχύει για δυνάμεις μεριτό εκθέτη, πρέπει να συμβαίνει αυτό που βλέπετε κάτω. Δηλαδή το 3 εις την 2 πέμπτα, αν υψωθεί στην πέμπτη, να προπασιάζονται οι εκθέτες. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα συμβαίνει. Θέλουμε εμείς να συμβαίνει αυτό. Προσέξτε. Έτσι δουλεύουν οι μαθηματικοί. Θα κάνει 2 πέμπτα επί 5, φεύγουν τα πεντάρια, θα κάνει 3 στη Δευτέρα. Θα κάνει 9 δηλαδή αυτό. Άρα τι θα είναι ο αριθμός μου στην παρένθεση, αφού στην Πέμπτη θα κάνει 9. Θα είναι η Πέμπτη δίδα του 9. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Και συνεχίζει λοιπόν το βιβλίο. Θα είναι λύση αυτή τη εξίσωση, λέει. Δηλαδή πρέπει να είναι η Πέμπτη δίδα του 3 στη Δευτέρα. Και δίνει έναν ορισμό. Αν α θετικό, όπου μη ακέραιος και μη θετικός ακέραιος, τότε ορίζουμε. Εμείς οι μαθηματικοί έτσι το ορίζουμε. Αν δεν συμφωνεί κάποιος, δεν μπορεί να μιλήσει με μαθηματικούς να συμφωνεί. Θα φύγει, θα πάει για μια άλλη δουλειά. Θα είναι η τρίτη ρίζα, η μνημεωστή ρίζα, το α εις τη μη. Όλα ωραία τα κάνει το βιβλίο, μόνο αφήνει μια τεράστια απορία, την οποία δεν ξέρω αν ποτέ κανένας μαθητής την είπε στον καθηγητή του. Γιατί κύριε να το α θετικό? Μέχρι τώρα ποιος αριθμός είχε απαγορευτεί από τις άλλες δυνάμεις? Ένας είχε απαγορευτεί. Όταν λέμε α στη μηδενική, λέμε το α δεν μπορεί να είναι 0 κάτω. Όλοι οι άλλοι επιτρέπονται. Τώρα μας πετάνε απ' έξω τους μισούς αριθμούς. Η αρνητική λέει δεν κάνει. Αυτό το σημείο λοιπόν, αν δεν το ψάξει κανείς, δεν το εξηγήσει, θα μένει πάντα στον αέρα. Είναι στις περιπτώσεις που νομίζουμε μάθαμε κάτι. Εδώ είναι αυτό που είπαμε από την αρχή σήμερα, η ημερίδα όλη μιλάει για την διαδικαστική και νοιολογική κατανόηση. Εδώ έχουμε δύο είδη κατανόησης. Δηλαδή, όλοι ξέρουν αυτή την ισότητα, την ένα, ότι αυτό κάνει τόσο. Αυτό είναι η γνώση της ισότητας ένα. Είναι μια διαδικαστική γνώση. Από ό,τι αποδείχθηκε όμως, αποδείχθηκε με πολύ άσχημο τρόπο, λίγοι έχουν την ηρωική κατανόηση ότι αυτό ισχύει όταν το α είναι θετικό. Αυτό πάμε περνάει στα αζήτητα. Και πώς αποδείχθηκε αυτό? Εμείς νομίζαμε, το είπαμε στην πρώτη λυκείου, το ξαναείπαμε και στη δεύτερη λυκείου, τελειώσαμε. Έτσι λένε οι μισοί διδάσκοντες. Οι μαθητές νομίζαν να το ξέρανε. Εμείς νομίζαμε να το διδάξαμε, οι μαθητές νομίζαν να το ξέρανε και ήταν οι πανελλαδικές. Και μας προσγείωσαν όλους ανώμαλα. Αυτό έγινε λοιπόν πέρσι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσουμε γιατί πρέπει να ανεβάσει θετικός αριθμός. Τι τράζει άμα είναι αρνητικός? Αυτό είναι που λέμε η κριτική σκέψη. Δηλαδή οι μαθητές πρέπει να μάθουν στο σχολείο από μικροί να ρωτάνε γιατί. Το βιβλίο το άφησαν εξήγητο. Το βιβλίο ενώ εξήγησε τόσο καλά γιατί θα είναι ρίζα, δεν πήγε στον κόπο να εξηγήσει γιατί να είναι και θετική η βάση. Και υπάρχουν σοβαροί λόγοι να είναι θετική. Αυτό που δείχνουμε τώρα είναι συμπληρώνεται το βιβλίο, αν θέλετε. Εγώ θα αποδείξω ότι το μείον 2 ίσον 2. Θα πείτε τρελό είσαι. Γι' αυτό δεν το λέω έτσι. Λέω να βρείτε το λάθος στην παρακάτω απόδειξη ότι μείον 2 κάνει 2. Προσέξτε την απόδειξη εδώ. Παίρνω το μείον 2, το γράφω μείον 2 στην πρώτη. Όπου δείτε λάθος, θα φωνάξετε από κάτω. Το πρώτο το κάνω 3 τρίτα. Εντάξει. Αφού λέει αυτή η ιδιότητα των εκθετών, το 3 τρίτα το γράφω 3 επί εν τρίτο και περνάω μέσα στο μείον 2 το 3 και αφήνω έξω το εν τρίτο. Διότι λέει αυτή η ιδιότητα θέλουμε να ισχύει, έτσι.
Το μείον 2 στην τρίτη κάνει μείον 8. Άρα φτάνω στο μείον 8 στην 1 τρίτο. Το 1 τρίτο μπορώ να το γράψω κάτω 2 έκτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Με αποποίηση θα γίνει 1 τρίτο. Κάνω πάλι το 2 έκτα 2 επί 1 έκτο και περνάω το 2 μέσα και το 1 έκτο έξω. Γιατί μας λέει αυτή η ιδιότητα πρέπει να ισχύει. Το μείον 8 στη Δευτέρα θα μας κάνει 64 στην 1 έκτο. Αυτό θα κάνει ρίζα και θα βγει 2. Όλα φαίνονται σωστά. Δεν υπάρχει λάθος. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί το μείον 2 στο 2 είναι τρελό αποτέλεσμα. Πού είναι το λάθος. Πλην 8 ίσον 1 τρίτο. Το τελευταίο. Μείον 8 ίσον 1 τρίτο θα κάνει 2 έκτατο 1 τρίτο. 1-2 πριν το τέλος της πρώτης σειράς. Εδώ. Εδώ ξέρω να η ιδιότητα αυτή πρέπει το βιβλίο τι θέλουμε να ασχεί. Την ιδιότητα. Το θέμα είναι, παιδιά, αυτό που λέτε το βιβλίο στην αρχή. Η βάση άμα επικρατεί να είναι αρνητική, θα έρχονται για παραπράγματα. Αν δεχόμουν εγώ ή δεν το πεναγήσει και έλεγα να οριστεί για όσους αριθμούς α, η δύναμη με το εκθέτει, θα φτάνουμε σε άτομα. Γι' αυτό οι μαθηματικοί, επειδή είναι άνθρωποι που θα λάβουν τα αρμότα τους, λένε από αυτόν τον ορισμό η αρνητική έξω. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν πάει καλά λάθος εδώ. Το λάθος είναι, θέλετε, είναι ένα τεράστιο λάθος που εγώ έκανα τις ιδιότητες με αρνητική βάση. Αλλά το έκανα για να φανεί γιατί δεν βάζουμε αρνητική βάση. Δεν πάει καλά λάθος εδώ. Αλλά έχουμε ένα αποτέλεσμα, να το πω παράλογο, γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτόν τον ορισμό με αρνητική βάση κάτω. Αυτό είπαμε, το βιβλίο το έχει να συμπληρώνει. Υπάρχουν και πολλά πιο απλά παραδείγματα. Εγώ το έκανα λίγο νέα και λίγο θρύλα. Πρέπει να συμπληρώνει το βιβλίο αυτό. Για να εξηγεί γιατί να είναι η βάση θετική. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα το εξής. Οι μαθητές του Ιωάννου στο Λύκειο έχουν διαδικαστική ή είναι λογική κατανόηση. Έχουν καταλάβει και τα δύο σκέλη του, είναι το ίδιο σοβαρά. Δηλαδή και η ισότητα ισχύει και ισχύει για βάση θετική. Ήρθαν πέρσι πανελλαδικές λοιπόν με αυτό το θέμα. Η Επιτροπή έκανε μια πολύ έξυπνη δουλειά σαν Επιτροπή, εξαιρετικότατη δουλειά. Όρισε μια συνάρτηση με διπλό τύπο στο τέταρτο θέμα. Πήρε μάλιστα δύο ασκήσεις του βιβλίου χώριας, από άλλες σελίδες. Και το πάνω μέρος και το κάτω, στο βιβλίο εμφανίζονται και οι δύο. Και έκανε το εξής για μένα πάρα πολύ έξυπνο σαν Επιτροπή. Τον πρώτο τύπο τον έβαλε σε τι διάστημα, αρνητικό. Το θέμα χτίστηκε. Και χτίστηκε και έτσι πρέπει να είναι εξετάσεις, να ξεχωρίζουν αυτοί που ξέρουν από αυτού που δεν ξέρουν. Λοιπόν, τι έγινε, εκείνα που είναι κάτω είναι οι μονάδες που έπαιρνε κάθε θέμα και στις αγγείλες είναι τα ποσοστά επιτυχίας. Πώς έχετε τα ποσοστά. Τα βλέπετε οι μαθητές κυρίως. Η παντολοιθρία γιατί έγινε, έγινε και από αυτό που ανέφερα πριν. Σε πολλά ήταν η παντολοιθρία, αλλά ξεκίνησε με το καλημέρα ότι έπρεπε να παραγωγήσουν εκείνη τη συνάρτηση και αυτό για να γίνει πρέπει να γραφτεί μεριτό εκθέτη, σαν δύναμη, γιατί δεν ξέρουμε κανέναν τύπο για να παραγωγήσουμε τέτοια πολύπλοκη ρίζα. Και όλοι γράφανε λοιπόν χ στην 4 τρίτα, ενώ το χ τι είναι δίπλα, πού ανήκει, σε τι διάστημα. Αρνητικό. Λάθος αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν. Θέλω να σταθούμε λίγο στα θέματα αυτά, στα ερωτήματα στο 1 και στο 2, γιατί και στο δεύτερο είχαμε ιστορίες που έχουν σχέση με αυτή την ιδιωτική κατανόηση. Καλά, τώρα δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Τι ήταν οι παράγοντες αποτυχίας. Οι περισσότεροι μαθητές που φτάσανε στο ΔΕΛΤΑ 1, όσοι δεν φτάσανε πολύ, γιατί πιο πολλοί είχαν ξεντωθεί πιο πριν, από αυτή τα γάμα, φτάσανε αρκετοί. Κάνα αυτό το τεράστιο λάθος που βλέπετε, τρίτη ρίζα χ στην τετάρτη ίσον χ στην 4 τρίτα, διότι θυμόταν μόνο τον τύπο, όχι την προϋπόθεση που ισχύει. Έτσι πως το γράφουν αυτοί, το χ κάτω είναι αρνητικό. Γιατί ανήκει σε διάστημα μείον ένα μηδέν. Όχι να το γράψουν με απόλυτο ή να βάλουν κατευθείαν το μείον που σημαίνει εδώ θετικό αριθμό το μείον. Εδώ έχουμε άλλο μεγάλο πρόβλημα για πολλούς μαθητές. Βλέπουν μείον χ και λένε τι είναι αυτό, αρνητικό. Δεν θα απαντάτε σε ερωτήσεις με γράμματα ποτέ, εάν δεν ρωτήσετε ποιο σύνολο ανήκει το γράμμα. Είδατε πριν μια ερώτηση που έλεγε χ ίσον 3, κυρία Καρφοπούλου την έβαλε. Εάν μετέσετε να τη ρωτήσει, κυρία Καρφοπούλου, τι είναι το χ. Η μαθήτρια που σου είπε είναι ρίζα, η λύση εξηγήσεως. Πολύ σωστά απάντησε τα μαθήτρια. Αλλά επαπατήσει ένα άλλο μαθητή να ρωτήσει μάλλον το χ τι είναι. Διότι αν το χ ανήκει στο αρ, εκείνο το χ ίσον 3 είναι μια εξίωση ευθείας. Είναι σύνολο σημείο και είναι μια εξίωση κάτι της ευθείας. Δεν έχει νόημα το ερώτημα χ ίσον κάτι, εάν δεν μας λένε το χ αυτό τι είναι. Πού ανήκει αυτό το χ. Η ερώτηση έχει πολλές ερμηνείες μετά. Έτσι και εδώ λοιπόν, λόγω του χ που ήταν σε αρνητικό διάστημα, επαναρθεί με αυτόν τον τρόπο. Και να συνεχιστεί η διαδικασία μετά τη παραγώγηση κλπ. Που όλα αυτά παίζανε καθοριστικό ρόλο στα επόμενα.
Επίσης, το δεύτερο, το θέμα ΔΕΛΤΑ 2, ένας άλλος παράγοντας αποτυχίας πολλών μαθητών ήταν ότι για να βρεθεί το σύνολο τιμών στο τέλος, αφού βρήκαμε μονοτονίες και ακρότατα κλπ., έπρεπε να συγκριθούν κάποια ακρότατα, ένα τοπικό ακρότατο, με τις τιμές στα άκρα του κλειστού διαστήματος, ποιο είναι μεγαλύτερο και μικρότερο. Εκεί βγήκε η σύγκριση των εξής αριθμών. Είχαμε το διάστημα από το μείον 1 μέχρι το π. Είχαμε λοιπόν τιμές στο μείον 1 εύκολη, το 1 στο 0 και στο F του π να βγαίνει 0 και είχαμε στη μέση στο απρότατο, ένα ελάχιστο έβγαινε αυτό από ό,τι ξέρω, ή μέγιστο ήταν αυτό, μέγιστο ήταν. Το F του 3π τέταρτα, από εκείνη τα ημίτωνα είχε βγει, εκείνος ο αριθμός, προσέξτε τώρα. Το A στην 3π τέταρτα επιρρίζα 2 δια 2. Όλοι οι αριθμοί, οι διάσημοι στα μαθηματικά είναι εδώ, και το E βάσει των λογαριθμών, και το π επάνω, το 3,14 κλπ. Και το ρίζα 2 δια 2. Και έχουμε αρχίσει να καταλάβει αυτός ο αριθμός σε σχέση με το 1. Καλά, με το 0 το βλέπουμε. Με το 1 είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Και εδώ είχα πολλά προβλήματα. Πολλοί μαθητές δεν ήταν σε θέση να το εξηγήσουν αυτό. Λοιπόν, η εξήγηση τώρα η επίσημη των μαθηματικών που κάνουμε τους έξυπνους εμείς πολύ συχνά είναι να αποδείξουμε, να πάρουμε την ανισότητα έστω ότι είναι μεγαλύτερο του 1 για παράδειγμα και με διάφορες πράξεις αλγεβρικές, απαλυφές, παρανομαστών, υψώνω στο τετράγωνο. Να φτάσουμε ισοδυναμίες, να πω λέγεται αυτό είναι ισοδύναμο, με μία προφανή ανισότητα. 3π μεγαλύτερο του 1. 3 φορές το 3,14 πάνε 9 και τόσο μεγαλύτερο του 1. Αυτό όμως ποιοι μαθητές μπορούσαν να το κάνουν εκείνη την ώρα. Ελάχιστοι, αν είδαμε κανέναν μαθητή να το κάνει αυτό. Αυτή ήταν η επίσημη λύση. Μας έστειλε και η Επιτροπή, έτσι κάναμε και εμείς οι μαθηματικοί. Εκεί ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση πολύ γρήγορα, σε χρόνο 0, να κάνει μια εκτίμηση. Το 1 ή αυτό. Και είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι πολύ πρόκοδο. Πάρα πολύ πρόκοδο. Για μαθητή το απαιτήσω, δεν ήταν το θέμα. Αν πάρετε και τα νούμερα, ξέρετε ποιοι αριθμοί είναι αυτοί. Έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας. Σαφώς και έχετε. Εγώ τους δίνω εδώ. 2,7 είναι το ηχοντρικά, 3,14 το π, 1,4 το ρίζα 2. Το τελευταίο το ξέρουμε. Εκεί το έκανα με το κομπιουτεράκι. Αν πει κανείς, δηλαδή, αν ξέρω εγώ το 2,7, έτσι που είναι το ι. Στο 3 τέταρτα που είναι 3 φορές το 3,14, 9 και κάτι, δια 4 θα βγει 2, τόσο. 2,7 στη 2, τόσο. Και μετά που θα γίνει με το ρίζα 2,2 που είναι 0,7, είναι μεγαλύτερο το 1. Ξεκάθαρο, σε μισό λεπτό μέσα γίνεται. Αυτό δεν πάει να κάνει εκείνη την ώρα. Δεν είχε περιθώρια να κάτσει να στήσει τέτοια απόδειξη σε εκείνη τη θέση. Και αυτό σημαίνει δηλαδή πάλι η λογική κατανόηση για κάτι. Ξέρω, εγώ βλέπω και έναν αριθμό τεράστιο. Αλλά ξέρω και τις τιμές αυτών των αριθμών και με ενδιαφέρει όχι να απαντήσω πόσο κάνει ακριβώς, να τον εκτιμήσω σε σχέση με το 1. Να πω το διάστημα μου θα είναι από 1 μέχρι αυτόν ή από αυτόν μέχρι το 1, αν είναι μικρότερος. Και απαντούσε το σύνολο τιμών, που ήταν το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτή είναι η άρρητη αριθμή και εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Έτσι, για αυτό το ζήτημα θα έχουμε βέβαια πολλά να πούμε, θα πούμε λίγα πράγματα τώρα. Γιατί είναι το κλειδί να καταλάβει κανείς τους λιτούς και άρρητους αριθμούς πριν πάει στην τρίτη ηλικίου. Ο κύριος Ελευθερού είπε κάποια πράγματα προηγουμένως. Θα πει πολύ περισσότερα να διαφημίσουμε και λίγο τη μαθηματική εβδομάδα σε 1,5 μήνα περίπου. Όπου έχει μια εισήγηση με ωραίο τίτλο. Ξέρετε ποιος είναι ο τίτλος που έβαλε. Τι θα ήθελα να ήξερα για τους ρητούς και άρρητους αριθμούς αν ήμουν μαθητής Α Λυκείου. Τώρα που τους ξέρει πολύ καλά, μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, λέει όταν ήμουν Α Λυκείου τι ήθελα να ήξερα. Να δείτε στη μαθηματική εβδομάδα λοιπόν να την ακούσετε την ομιλία. Λοιπόν, δείτε στο βιβλίο τη Δευτέρα Γυμνασίου που λέει για πρώτη φορά για του άρρητου αριθμού. Λέει διάφορα πράγματα ωραία στην εισαγωγή. Από το Πυθαγόριο θεώρημα, αν το κάνουμε σε αυτό το τρίγωνο εδώ που έχουμε μέσω τετράγωνο, θα βγει ότι ο αριθμό ο Χ θα είναι ρίζα 2. Οι Πυθαγόροι απέδειξαν ότι αυτό δεν μπορεί να πάρει τη μορφή κλάσματο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ρητό, γι' αυτό λέγεται άρρητο. Μα λέει λοιπόν ο αριθμό που δεν μπορεί να πάρει αυτή τη μορφή, με μορφή κλάσματο, όπου μη και νη φυσική. Ακέραιη, δηλαδή θα ονομάζεται άρρητος αριθμός και λέει παρακάτω, θα είναι και λίγο πολλά πράγματα μαζεμένα εδώ, κάθε άρρητος αριθμός δεν μπορεί να γραφτεί ούτε ως δεκαδικός, ούτε ως περιοδικός δεκαδικός αριθμός. Αυτό τα λέει το βιβλίο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που κάνει εισαγωγή στους άρρητους αριθμούς και στο Πυθαγόριο θεώρημα και στις ρίζες. Το βιβλίο μέσα είναι αυτό, έτσι. Είναι... Προσέξτε τώρα λίγο παρακάτω. Όταν το βιβλίο πηγαίνει στη μέτρηση του κύκλου και μιλάει για τον Β για πρώτη φορά, τον ονομάζει ο πιο διάσημο, είναι ο πιο διάσημος άρρητος αριθμός, λέει κάποια ιστορικά στοιχεία. Δέστε τι λέει τώρα εδώ. Έχει σημασία αυτό για το πώς καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα μέσα από τα βιβλία τα σχολικά. Αποδεικνύεται ότι ο αριθμός Π είναι ένας άρρητος αριθμός. Αποδεικνύεται. Δηλαδή δεκαδικός με άπειρα ψηφία, τα οποία όμως λέει δεν προκύπτουν με συγκεκριμένη διαδικασία.
Και τα πρώτα 40 δεκαδικά ψηφία είναι αυτά. Θυμάστε τι πριν τι έλεγε το ίδιο βιβλίο. Αυτά είναι σαν να τα γράψαν άλλοι άνθρωποι. Ομάδα συγγραφική είναι, προφανώς άλλα γράφει, άλλο άλλα γράφει άλλο. Πριν έλεγε είναι δεκαδικός μη περιοδικός. Τώρα φαίνεται να τον ορίζει με άλλο τρόπο. Δηλαδή άρρητος επειδή τα ψηφία δεν προκύπτουν με συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό είναι το ίδιο με το μη περιοδικός. Θα το δούμε λίγο. Λοιπόν. Αυτό πάντως χαρακτηρίζουμε δηλαδή ότι είναι χαρακτηριστικό του άρρητου τη συγκεκριμένη διαδικασία ή το περιοδικό σου. Αν πάμε πάλι στα βιβλία τα σχολικά στη γάμα γυμνασίου που κάνει επανάληψη των άρρητων αριθμών. Έτσι, βιβλίο του γυμνασίου και αυτό. Λέει ότι είναι ρητός πάλι, σαν επανάληψη, δεν μπορεί να πάρει μορφή κλάσματος. Άρρητος είναι αυτός που δεν είναι ρητός, το δεν είναι και πολύ σοφό, έτσι. Άρρητος είναι που δεν είναι ρητός, και εγώ πολύ. Δεν είναι ορισμός αυτός εδώ. Αλλά προσέξτε να του δίνει παραδείγματα αριθμών ρητών και άρρητων, έχει και αυτόν εδώ, το βιβλίο. Αν προσέξετε, αυτός προκύπτει με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Πάρα πολύ συγκεκριμένη. Τα μηδενικά κάθε φορά ψάχνονται κατά ένα. Και είναι άρρητο ότι δεν είναι περιοδικός. Αν υποθέσουμε περιοδικός, πολύ γρήγορα βγάζουμε ένα άτομο. Άρα τι θα πει είναι άρρητος επειδή δεν έχει συγκεκριμένη διαδικασία. Το είναι λάθος. Το παράδειγμα αυτό του βιβλίου του σχολικού έρχεται σε σύγκρουση με το παράδειγμα του βιβλίου της προηγούμενης τάξης. Και αν πάρετε μια ιδέα τι γίνεται εδώ, το τι παρατηρείτε το είπα εγώ βέβαια, μπορούμε να δημιουργήσουμε άρρητους αριθμούς με γνωστό εκ των προτέρων δεκαδικό ψηφίο σε όποια θέση θέλουμε. Αυτό δεν έχει σχέση με το αν είναι άρρητος ή όχι. Δείτε ένα παράδειγμα. Εγώ πήρα το βιβλίο το παράδειγμα και το έγραψα λίγο πιο απλά. Δημιουργώ εδώ έναν αριθμό, προσέξτε, βάζω το 1 στις θέσεις, είναι ανάπηρο δεκαδικό, έτσι, πάει στο άπειρο. Βάζω το 1 στις θέσεις. 1, 3, 6, 10, 15. Δηλαδή στην πρώτη θέση, μετά στην τρίτη θέση, μετά στην έκτη, δέκατη, δέκατη, πέμπτη. Αυτή είναι μια ακολουθία πολύ γνωστή, είναι τρίγωνη αριθμή στο ανάπτυγμα. Κάνω το ίδιο, βάζω στο 0 αντί για 1. Και εδώ πάλι λοιπόν το 0 μπαίνει στις θέσεις 1, 3, 6, 10, 15 και πάει λέγοντας. Είναι μια ακολουθία αριθμών, έτσι πολύ γνωστή. Και... αυτή η αριθμή τώρα και δύο είναι άρρητη. Γιατί το στοιχείο, το χαρακτηριστικό είναι η μη περιοδικότητα, δεν υπάρχει περιοδικό κομμάτι εδώ. Είναι αδύνατο να βγει με αυτόν τον τρόπο που γίνεται αυτή η δημιουργία περιοδικό κομμάτι. Και ενώ η διαδικασία πραγματίζεται είναι πολύ συγκεκριμένη, προβλέψιμη τι θα έχει κάθε φορά. Εδώ μπορεί να κάνει μια ωραία ερώτηση, στη θέση 2018 που έχουμε τώρα, έλαβε ή δεν θα έχουμε. Παίρνει αυτή την ακολουθία των τρίγωνων αριθμών και το προβλέπει άμεσα. Λοιπόν, και βέβαια και κάτι πιο σημαντικό τώρα, εδώ είναι δύο άρρητοι αριθμοί που όντως προσθέσετε. Έτσι πως φτιάχτηκαν, είναι φτιαγμένοι άρρητοι αριθμοί. Τι ήταν το αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, είναι το 1-1. Δεν είναι τι απλά πράγματα μπορεί κανείς να προβληματίζεται και να εμβαθύνει σε αυτά τα πράγματα. Και μας δίνει την αφορμή το βιβλίο με λάθος που έχει. Εκείνος τη Β' γυμνασίου, έτσι είναι άσχετο που γράφηκε. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, χρόνο. Πρέπει να τελειώνεις. Τώρα, το εδώ και τώρα. Εσύ είχα. Να τελειώσουμε. Αυτό είναι τώρα από μια έρευνα, να το πούμε και αυτό τότε. Μια έρευνα που έγινε στον Καναδά με υποψήφιους καθηγητές. Προσέξτε, όχι μαθητές, υποψήφιους καθηγητές, δηλαδή είχαν πτυχία και θα πέρανε το δίπλωμα να διδάξουν μαθηματικά. Και πήγανε σε κάποιο Ινστιτούτο που τους εκπαίδευσε και τους έβαλε μετά ένα διαγώνισμα μέσα στο οποίο από τις ερωτήσεις που είχε ήταν και αυτή εδώ που είναι πολύ χαρακτηριστική. Όταν πολλαπλασιάζουμε δύο διαφορετικούς άρρητους αριθμούς, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε άρρητο του σύμπαν. Το έδωσε δηλαδή σαν θεό, σαν πρόταση. Και λέει, σωστό ή λάθος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Αυτό θυμίζει ένα άλλο θέμα των Παναδικών πέρσι, που χάλασε ο κόσμος, γιατί ζητήθηκε να αιτιολογήσουν ένα σωστό λάθος οι μαθητές. Και αυτό πέρσι έγινε. Και ήταν για πρώτη φορά πέρσι. Θα το περιμένετε και για φέτος οι μαθητές. Εγώ θα χαρώ δηλαδή αν το ξαναβάλω. Ελπίζω να το συζητήσουμε εκτελέστερο στο τραπέζι μετά. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Στην έρευνα, προσέξτε, έλαβαν μέρος 46 καθηγητές. Αυτό θα δείξουμε μόνο γιατί έχει ενδιαφέρον και κλείνουμε. 21 καθηγητές είπαν αυτό είναι σωστό που λέει. Σωστό. Δηλαδή, αν πολλαπλασιάσουμε δύο διαφορετικούς άρρητους, πάντα θα βγαίνει άρρητος. Προσέξτε, πολλαπλασιασμός, όχι πρόσθεση. 16 καθηγητές είπαν λάθος. Μαθηματική, δεν όλοι μαθηματικοί αυτοί, γιατί στον Καναδά διδάσκουν μαθηματικά και μη μαθηματική, αλλά πιο πολύ ήταν μαθηματική. Και 9 είπαν δεν έδωσαν καμιά απάντηση. Απάντηση. Δεν ξέρω. Είναι από έρευνα, δημοσιευμένη, είναι σε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιοδικό, εξαιρετική έρευνα. Λοιπόν,
μερικές από τις σωστές απαντήσεις και αιτιολογήσεις. Εδώ το σωστό είναι λάθος να πεις. Γιατί είναι δυνατόν δύο άρρητοι να έχουν γινόμενο ρητό? Πώς αιτιολόγησαν τώρα κάποιοι? Είναι δύο απαντήσεις. Είπανε λάθος επειδή. Να ορίστε εκεί δύο άρρητοι, διαφορετικοί. Στρομπλασιάζουμε και βγαίνει έξι. Και κάτω ακόμα πιο έξυπνη απάντηση, δύο διαφορετικοί άρρητοι, ρίζα 5 και ένα διαρίζα 5, που κάνει ένα. Πολύ ωραίες, σωστές απαντήσεις, σωστότατες αιτιολογήσεις. Οι συγγραφείς τώρα της έρευνας τονίζουν σαν κάτι αξιοπερίεργο το εξής γεγονός. Ενώ όλοι οι υποψήφοι καθηγητές γνώριζαν τη διαδικασία ρητοποίησης του παρονομαστή. Την ξέρετε όλοι οι μαθητές τη ρητοποίηση του παρονομαστή? Την ξέρετε? Τι θα πει ρητοποίηση του παρονομαστή? Έχω ένα παρονομαστή άρρητο, το παρουσιάζω μια συζυγική παράσταση άρρητο και τι βγαίνει πάντα? Ρητό, αφού λέξει το λέει, ρητοποίηση. Ενώ το ξέραν αυτό οι μαθηματικοί αυτοί και οι δάσκαλοι. Όλοι, κανείς δεν το σκέφτηκε να το χρησιμοποιήσει στην απάντηση εδώ. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Να το παράδειγμα που έχω κάτω. Και το ωραίο είναι τώρα, αυτοί που λέγανε είναι σωστό αυτό που αιτιολογούσαμε. Εδώ προσέξτε. Γιατί το σωστό, η απάντηση ορθή είναι λάθος. Μερικά παραδείγματα λοιπόν, μερικές λαθασμένες απαντήσεις και αιτιολογήσεις. Είπανε κάποιοι λοιπόν, είναι λάθος γιατί ρίζα 2 επί ρίζα 2 κάνει 2. Αυτή γιατί έπατε να απαντούν σωστά εδώ? Ενώ είναι οι ίδιοι, είναι ο ίδιος αριθμός. Τους έλεγε διαφορετικός. Πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις και τι απαντάς. Όταν σου λέει διαφορετικούς, δεν απαντάς τον ίδιο, να κάνεις τον έξυπνο. Τι απάντηση θεωρήθηκε δεν είναι σωστή. Κοιτάξτε τώρα άλλες απαντήσεις. Είπε ένας, είναι λάθος επειδή όταν πολλαπλασιάζουμε δύο αριθμούς με άπειρα ψηφία, το αποτέλεσμα θα είναι επίσης αριθμός με άπειρα ψηφία. Αυτός ότι είναι άπειρα, το θεωρεί άρρητο. Αυτό νομίζει. Άποψη. Λέει ένας άλλος, είναι λάθος επειδή καμιά περιοδικότητα επί καμιά περιοδικότητα ίσον καμιά περιοδικότητα. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί, λέει, περιοδικότητα με τον πολλαπλασιασμό. Από όσα φτιάχνουν οι αριθμοί δεν αλλάζει σχέση. Αυτό τώρα είναι διπλό πρόβλημα. Αυτό νομίζει ότι τον πολλαπλασιασμό λέει πάντα τι κάνουν. Θα φτιάχνουν οι αριθμοί. Ενώ στον πολλαπλασιασμό δεν το ξέρουν ποτέ. Δεν είναι πολλαπλασιασμό. Αν πολλαπλασιάσει ένα δεύτερο επί ένα τρίτο, θα κάνει ένα έκτο, πιο μικρό είναι. Ένα άλλο μια άλλη απάντηση. Είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λάθος, λέει αυτός, επειδή δεν γίνεται από τον πολλαπλασιασμό δύο αριθμών που δεν εκφράζονται ως πλάσματα να προκύψει κλάσμα. Ίσως και να γίνεται, αλλά δεν θα βρεις παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά να κλείσουμε. Αυτός έχει ελληνική καταγωγή. Ευχαριστώ. Τον κύριο Θωμαϊκή.